Το κέντρο της Αθήνας φόρεσε τα γιορτινά του. Χιλιάδες Αθηναίοι, αλλά και επισκέπτες, έχοντας ως σύμμαχο τον καιρό, αποφάσισαν να κάνουν τη βόλτα τους ή τα ψώνια τους λίγο πριν ανταλλάξουν χριστουγεννιάτικες ευχές. Περιμένουμε τον Άγιο Βασίλη. Τι τώρα θέλει από τον Άγιο Βασίλη? Θέλει ένα μεγάλο φορτηγό. Έχουμε πάρα πολλά, αλλά κάθε μέρα θέλουμε κι άλλα. Σοδωρή, θα μας πεις για τα Χριστούγεννα κάτι? Αρκετοί ήταν εκείνοι που, όπως δήλωσαν στην κάμερα του Zoogla.gr, βγήκαν στην αγορά για να κάνουν τη βόλτα τους, καθώς περιμένουν τις εκπτώσεις για να ψωνίσουν. Τι θα ψωνίσεις σήμερα? Ίσως κάποιο παντελόνι ή μπλούζες. Και η μαμά θα ψωνίσει πιο πολύ. Οι τιμές πώς σου φαίνονται? Είναι καλές, εντάξει, ναι. Ίσως με τις προσφορές έχει πιο πολύ, αλλά θα δείξει. Ψωνίσαμε, καλές μήνυμες. Πολύ ακριβά σε πια σήμερα άλλα χρόνια. Έχουμε κατέβει τιμές, ο κόσμος αγοράζει, είναι γεμάτα τα μαγαζιά. Καλές γιορτές. Ήρθαμε για τις διακοπές, για τις γιορτές από την Αυστραλία. Και αυτά, μόλις φάγαμε και είπαμε να πάμε για μια βόλτα. Θα ψωνίσετε? Ναι, θα πάμε σε μερικά μαγαζιά εδώ, να δούμε τι έχουν και αυτά, να δούμε τα Χριστούγεννα εδώ και να... Ναι, αυτά. Οι τιμές πώς σας φαίνονται? Εντάξει, μας φαίνονται. Άλλοι πάλι, από τις οικονομίες τους, αγόρασαν δώρα για τον εαυτό τους και τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Τι ψωνίζετε? Κάτι ρούχα, κάτι δώρα. Δικά σας, για τους φίλους σας. Για τους φίλους μας. Για τους φίλους μας. Η πλατεία του Συντάγματος γέμισε με ήρωες του Disney και χαρούμενα παιδικά πρόσωπα. Από την εορταστική ατμόσφαιρα δεν θα μπορούσε να λείπει ο Άγιος Βασίλης, που φωτογραφήθηκε με τους μικρούς του φίλους και αντάλλαξε ευχές για τα Χριστούγεννα και το νέο έτος. Καλή χρονιά, καλά Χριστούγεννα, ευτυχισμένο το νέο έτος,